Μιλάμε, το βλέπω και δεν το πιστεύω. 2 η ώρα το μεσημέρι, σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου και βλέπω κάποιες κυρίες και κάποιους κύριους να έχουν φορέσει την αθλητική τους περιβολή και να γυμνάζονται, να κάνουν τζόκινγκ, δηλαδή ελαφρύ τρεξιματάκι. Είδα και κάποια παιδάκια επίσης να γυμνάζονται με τέτοιο ήλιο, τέτοια ζέστη. Είστε σοβαροί? Σας το λέω εγώ, ο Αντώνης Κούκεν. Εκτός από το να μαγειρεύω, έχω κάνει και ειδικό σχεδιοθεραπευτής και έχω εργαστεί σε γυμναστήρια πάρα πολλά χρόνια. Πώς πρέπει να σας το πω για να σας πείσω ότι με τέτοιες θερμοκρασίες δεν κάνουμε? Διότι αυτό που θα κάνετε, πέραν του χρώματος, αν είστε ασπρουλιάριδες σαν και εμένα και τη Δέσποινα, την πολύ αγαπημένη μου τη φίλη την Τζαούση, θα γίνετε κουκκινιστά γιουβαρλάκια και χωρίς σαλτσούλα, δεν πειράζει, με φυσικό χρώμα, ντομάτας, κύκνος που μας αρέσει. Αλλά ωφέλη δεν θα έχει το σώμα σας. Το μόνο που θα κάνετε είναι να αφυδατώσετε το σώμα σας και με αυτή την έκθεση στον ήλιο να πάθετε η θερμοπληξία. Προσοχή, γιατί σας αγαπώ, σας το λέω. Προσοχή. Και επίσης, σκυλάκια και γατάκια στη γειτονιά μας, τα βάζουμε νεράκι και φαγάκι σε ένα σκιερό σημείο για να μπορέσουν και αυτά να βρουν κάπου ένα σημείο να ξεδιψάσουν και να φάνε και κάτι της. Εντάξει. Και δεν το ξεχνάμε, δεν γυμναζόμεθα με τέτοιο δά ήλιο. Γεια και μωρέ, γεια και.